Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει στις πρώτες γενικές εκλογές μετά την επίσημη αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι δύο βασικοί υποψήφοι που διεκδικούν την εξουσία επέλεξαν να παρεκκλίνουν από το θέμα του Brexit στην προεκλογική εκστρατεία. Και τα δύο κύρια κόμματα προσπάθησαν να συζητήσουν τον Brexit όσο το δυνατόν λιγότερο. Ο λόγος από την πλευρά των συντηρητικών είναι ότι ο Μπόρις Τζόνσον εξελέγει υποσχόμενος να ολοκληρώσει τον Brexit. Αλλά από τότε οι ψηφοφόροι είναι αρκετά απογοητευμένοι με αυτό που παραδόθηκε. Οπότε ο Ρίση Σούνακ δεν θέλει να επιστήσει την προσοχή σε αυτό στην προεκλογική εκστρατεία. Και για τους εργατικούς, ο Κιρ Στάρμερ προσπαθεί να πάρει πίσω έδρες στο λεγόμενο Red Wall, το οποίο ψήφισε υπέρ του Brexit το 2016. Ο ηγέτης των εργατικών, Κιρ Στάρμερ, είπε ότι θα αναζωογονήσει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βρετανίας που είναι τεταμένες μετά τον Brexit. Ωστόσο, κράτησε τις λεπτομέρειες ασαφείς και απέκλεισε την ένταξη στην ενιαία αγορά ή την τελωνιακή ένωση ή την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Μου φαίνεται ότι οι εργατικοί έχουν κάπως στριμωχτεί σε μια γωνιά, λέγοντας συνεχώς: Αυτά είναι τρία πράγματα που δεν πρόκειται να κάνουμε. Έχουν περιορίσει το περιθώριο ελιγμών και έχουν περιορίσει την ικανότητά τους να διαπραγματευτούν μια καλύτερη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον πόλεμο να μένεται στο κατόφλι της Ευρώπης, οι αναλυτές λένε επίσης ότι μια πιθανή βρετανική κυβέρνηση υπό την ηγεσία των εργατικών ίσως επιδιώξει περισσότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ασφάλεια και την άμυνα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι βασικός εταίρος του ΝΑΤΟ και έχει ήδη ευθυγραμμιστεί με τον μπλοκ για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Πολλές από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες και έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το τομέα έχουν επικεντρωθεί στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής. Αλλά πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες και τα έργα δεν περιλαμβάνουν τρίτες χώρες. Εσκεμμένα επικεντρώθηκαν στις βιομηχανίες των κρατών μελών της Ένωσης. Επομένως, θα είναι δύσκολο θέμα για διαπραγμάτευση αν το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι μέρος τους ή αν θέλει να είναι μέρος τους. Φέτος υπάρχουν σε όλο τον κόσμο πολλές εκλογικές αναμετρήσεις με μεγάλο διακύβευμα που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τη γεωπολιτική ισορροπία. Η πιθανή επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο θα μπορούσε να αφήσει την Ευρώπη πιο μόνη στο να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να στηρίξει την Ουκρανία. Αλλά φαίνεται ότι οι Βρυξέλλες θα μπορούν να βασίζονται σε μια κυβέρνηση πιο φιλοευρωπαϊκή εδώ στο Λονδίνο και σε μια κυβέρνηση που θα θέλει δυνητικά να συνεργαστεί στενότερα για την άμυνα και την ασφάλεια. Μαρέτ Κουίν, for Euronews in London.